Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας, η Εκκλησία του Θεού και η Αρπαγή της Εκκλησίας. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 874 και κάπα έψιλον κεφάλαιο και 31 εδάφιο, 25 κεφάλαιο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιον, κάπα έψιλον 31. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλουσιν συναχθεί εύρωσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφείον και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού έλθετε, η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Διότι επείνασα και μη δόκατε να φάγω, εδίψησα και με ποτίσατε, ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με νεδίσατε, εισθένησα και με επισκέφθητε, εμφυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. Τότε θέλουσι να αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και θρέψαμεν ή διψώντα και ποτίσαμεν, πότε δε σε είδαμε ξένο και φιλοξενήσαμεν ή γυμνών και νεδίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει πει προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ον εκάμετε εις ένα τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε. Τότε θέλει πει και προς τους εξαριστερών, υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη στο πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένο δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού, διότι επείνασα και δεν με δόκατε να φάγω, εδίψασα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμην και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός και δεν με ενεδίσατε, ασθενής και εμφυλακή και δεν με επισκέφθητε. Τότε θέλουσι να αποκριθεί προς αυτόν και αυτοί λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένον ή γυμνό ή ασθενή ή εμφυλακή και δεν σε υπηρετήσαμεν. Τότε θέλει αποκριθεί προς αυτούς λέγον, αληθώς σας λέγω, καθώς ον δεν εκάματε σε ένα τούτον των ελαχίστων, ουδέ είσαι με εκάμετε. Και θέλουσι να πέλθει ούτη, μεν η σκόλαση αιώνιον, η δε δίκαιη η ζωή αιώνιον. Αμήν. Και τώρα φτάνουμε στο τέλος, όταν πλέον ο καιρός έχει περάσει, το σχέδιο του Θεού έχει φτάσει στο τέλος του και ο Θεός θα κάνει την τελική έκβαση και αποκατάσταση και θα οδηγήσει τους μεν ανθρώπους στην ζωή την αιώνιον, τους δε άλλους εις την κόλαση την αιώνιον. Όμως, παρόλο που μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα έρθει η εφταετία του Αντίχριστου και στο τέλος της εφταετίας του Αντίχριστου θα υπάρξει η πρώτη Ανάσταση και για όλους τους υπόλοιπους που είναι γεγραμμένο το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής από καταβολή κόσμου και αφού λάβει χώρα και ο γάμος του Αρνίου και η Δευτέρα Παρουσία θα δεθεί ο διάβολος 1000 χρόνια, ο δε ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος θα ρυφθεί στη γέννα του πυρός, στην κόλαση την αιώνια. Και τότε θα βασιλεύσει ο Χριστός επί της γης, ο θρόνος του στα Ιεροσόλυμα για 1000 χρόνια. Οι άνθρωποι θα ζούνε 1000 χρόνια τότε. Ποιοι άνθρωποι? Αυτοί οι οποίοι είχαν βάλει το χάραγμα και τα παιδιά που θα γεννηθούν από αυτούς. Ώστε αυτοί που είχαν το χάραγμα θα είναι οι επικατάρατοι 100 ετών και οι άλλοι, τα παιδιά τους, θα είναι βρέφος 100 ετών. Μέσα στα 1000 χρόνια θα γεμίσει η γη. Και τότε, καθώς είναι προσδιορισμένο από το Θεό και γεγραμμένο στη γραφή και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, θα λυθεί και πάλι ο διάβολος και θα πλανήσει όλα τα έθνη που για 1000 χρόνια κάλυπταν τη γη. Όλα τα έθνη για να επιτεθούν εναντίον του Κυρίου θα είναι τελευταία προσπάθειά του να επιτεθούν εναντίον του Κυρίου και των δούλων του και εκεί πια θα είναι το τέλος γιατί ο Θεός θα τον ρίξει στη γέννα του πυρός και θα γίνει η μεγάλη κρίση. Και μάλιστα τον Απόστολο Ματθαίο, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι
Μετ' αυτού τότε θα θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Στη δεύτερη Αποκάλυψη το ίδιο λέει με διαφορετικά λόγια, λέγοντας «και είδων θρόνων», των θρόνων της δόξης του Κυρίου μας, «θρόνων λευκών μέγαν και των καθήμενων επ' αυτού, των Ιησού Χριστών, στον οποίον έχει δοθεί η εξουσία μόνος αυτών, να κρίνει ζώντας και νεκρούς, και των καθήμενων επ' αυτού, από το οποίο έφυγε και η γη παλιά και ο ουρανός ο παλιός, και δεν ευρέθη δι' αυτά τόπος για τον γη και τον ουρανό, και είδων τους νεκρούς». Τώρα θα υπάρξουν ταυτόχρονα οι ζώντες και οι νεκροί. «Και είδων τους νεκρούς», αυτούς δηλαδή που δεν έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, «μικρούς και μεγάλους ισταμένους ενώπιον του Θεού». Όσοι δεν έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας, είτε με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, θα αναστηθούν στην Ανάσταση κρίσεως, στην Ανάσταση τη δεύτερη. Και θα ανοιχθούν τα βιβλία που θα είναι καταγεγραμμένα τα έργα των ανθρώπων. Και θα υπάρξει και ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής, στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένα τα ονόματα των ανθρώπων που έχουν αναστηθεί και έχουν λάβει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Στο μεν πρώτο βιβλίο, λοιπόν, το βιβλίο της ζωής, θα είναι καταγεγραμμένα τα ονόματα των ανθρώπων που σώθηκαν, που αναστήθηκαν, που είναι οι ζώντες. Στα δε βιβλία τα άλλα που θα ανοιχθούν θα είναι τα έργα των ανθρώπων, βάσει των οποίων οι άνθρωποι, οι νεκροί δηλαδή, γιατί ζωντανοί είναι μόνο όσοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, οι νεκροί θα κατακριθούν. «Και εκρίθησαν», λέγει η Γραφή, «οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών». Άρα λοιπόν κατά τα έργα τους θα κριθούν, και θα κριθούν εις Ανάστασιν κρίσεως, εις κόλασιν αιώνιον. Τώρα όμως εκείνο που έχει σημασία είναι ποια είναι τα έργα δια των οποίων θα κατακριθούν και ποια είναι τα έργα των ανθρώπων δια των οποίων θα σωθούν και θα λάβουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Γιατί ναι μεν όλοι μας έχουμε σωθεί κατά χάρη διαπίστεως και τούτο είναι Θεού το δώρο, αλλά για να διατηρηθεί η σωτηρία μας μέχρι τέλους θα πρέπει η πίστη μας να έχει έργα, έργα αγαθά. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωσης να διατηρηθεί η πίστη μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, λίγο πριν φύγει, είπε «τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην», σημαίνει ο χριστιανός μέχρι το τέλος αγωνίζεται τον αγώνα τον καλό μέσα σε έναν αγώνα, σε ένα πόλεμο που έχει, με βοήθεια ετοιμοτάτη τον Πατέρα Θεό, διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου, και με αντίπαλο τον διάβολο και τον σατανά. «Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην». Το δρόμο μου, κάθε ένας άνθρωπος έχει προσδιορισμένα έργα αγαθά από το Θεό προκαταβολής κόσμου, καθώς μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας στην επιστολή του προς Εφεσίους ότι ο Θεός εξέλεξεν ημάς προκαταβολής κόσμου να είμεθα άγιοι και άμωμοι δια της αγάπης. Να περπατήσουμε λοιπόν σε έργα πίστεως και σε θυσία, έργα με θυσία αγάπης, με κόπο αγάπης. Τα έργα τα οποία οφείλουμε να περπατήσουμε είναι προκαταβολής κόσμου, ετοιμασμένα από το Θεό. Δεν είναι κάτι που το ανακαλύπτουμε εμείς, είναι κάτι που με την οδηγία του Θεού εμείς πρέπει να τα περπατάμε. Γι' αυτό είναι απόλυτη ανάγκη να ζούμε στο φόβο του Θεού, που ο φόβος του Θεού δεν είναι μία θεωρία, αλλά ο φόβος του Θεού περιέχει πρώτον να μην κακολογείς, γιατί αν δεν υπάρχει ο φόβος του Θεού δεν υπάρχει ζωή αιώνιος, δεν υπάρχει παρουσία Θεού. Να μην κακολογείς ποτέ και κανέναν, γιατί όταν βγάζεις κακό από το στόμα σου, εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει φόβος Θεού, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει αιώνια ζωή, αλλά αιώνια καταδίκη, δεν υπάρχει βοήθεια του Θεού και η ζωή σου δεν θα έχει καλή συνέχεια.
Πρώτον λοιπόν να μην κακολογείς, ύστερα να μην τα χείλη σου λαλούν υποκρισία, δόλο, πονηριές, κάνεις πονηριές, μπροστά λες άλλα, πίσω λες άλλα, κατηγορείς, κρίνεις, κατακρίνεις, με πανουργία προσπαθείς να κερδίσεις τον άλλον, ενώ στην πραγματικότητα η καρδιά σου είναι χαλασμένη. Έχεις οργή, έχεις θυμό, έχεις πίκρα, ο Θεός να μας φυλάει. Έπειτα βλέπεις το κακό φεύγει. Δεν καθόμαστε εκεί που είναι το κακό. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει η ευλογία του Θεού. Φύγε. Βλέπεις δεν υπάρχει η παρουσία του Θεού. Φύγε. Βλέπεις υπάρχει κακό. Φύγε. Τι να καθίσεις να κάνεις για να μολυνθείς κι εσύ. Ο κόσμος έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ενδιαφέρεται μόνο για το κακό. Χαίρεται να ακούει κακές ειδήσεις. Και κάνει και πως λυπάται. Εμείς βλέπουμε το κακό από πουδήποτε και αν προέρχεται. Από τηλεόραση αν προέρχεται, από ίντερνετ αν προέρχεται, στο δρόμο αν προέρχεται, στην εκκλησία ακόμη. Αν δεις κακό, σε αδελφούς αν δεις κακό, φύγε. Μην κάθεσαι. Και πράτε το αγαθόν. Και επαναλαμβάνω, δεν λέει πράτε το καλόν. Πράτε το αγαθόν και το αγαθόν είναι το θέλημα του Θεού. Το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Δηλαδή το έργο σου να είναι πάντοτε σύμφωνο με το έργο του Θεού, αλλά για να είναι πρέπει να είναι η καρδία σου κατά την καρδία του Θεού. Αλλιώς θα πράττεις όχι το αγαθόν. Και τέλος, ζήτα την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων για να υπάρξει αγιασμός στη ζωή σου και λέει και κάτι πολύ σοβαρό και κυνήγει αυτήν. Δηλαδή κυνήγα την ειρήνη, κυνήγας την ταραχή. Μη δημιουργείς ταραχή. Αντιθέτως, μακάρι ειρηνοποιεί. Όπου υπάρχει η ειρήνη του Θεού, εκεί υπάρχει η ευλογία. Εκεί έχει προσδιορισμένη ο Θεός την ευλογία. Αν μέσα στο σπίτι μας δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, αν μέσα στην καρδιά μας δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, αν μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, δεν υπάρχει προσδιορισμένη ευλογία. Και πρέπει επιγόντως να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε και να αγωνιστούμε, να κυνηγήσουμε την ειρήνη. Να τη ζητάμε και να την κυνηγάμε την ειρήνη. Προσδιορισμένη ευλογία από το Θεό υπάρχει μόνο όταν υπάρχει η ειρήνη του Θεού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος όταν ζει στο φόβο του Θεού, τότε τα έργα του θα είναι αγαθά. Μετά πάσης βεβαιότητος. Δεν μπορεί να κάνει το κακό. Όταν φοβάται το Θεό, όταν τρέμει το Θεό, όταν τρέμει στο Λόγο του Θεού. Όχι, τους ανθρώπους δεν τους φοβόμαστε. Τους αγαπάμε. Θέλουμε να τους υπηρετήσουμε, αλλά δεν μας προκαλούν φόβο. Δεν πρέπει τουλάχιστον να μας προκαλούν φόβο. Φόβο μόνο ο Θεός πρέπει να μας προκαλεί και μόνο ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας προκαλεί. Έργα αγαθά. Και τέλος, την πίστη μου διετήρησα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και μπορούσες να τη χάσεις βέβαια, αν δεν πράττεις έργα αγαθά. Εάν η πίστη σου δεν έχει έργα, χάνεται, είναι νεκρά. Άρα λοιπόν, ναι, με την πίστη σωθήκαμε, αλλά και με τα έργα σωζόμαστε. Ο Αβραάμ λέει η Γραφή ότι σώθηκε και κέρδισε τις ευλογίες του Θεού όλες επειδή υπάκουσε στο Λόγο του Θεού. Και μάλιστα πιο μπροστά ο Θεός όταν το σταμάτησε του λέει «Σταμάτα, μη χτυπήσεις το παιδί γιατί ξέρω τώρα ότι φοβάσαι τον Κύριο». Ο φόβος του Θεού με την υπακοή είναι το ίδιο. Ο φόβος του Θεού οδηγεί στην υπακοή του Ευαγγελίου και όταν έχεις υπακοή στο Λόγο του Θεού σημαίνει με τα πάση βεβαιότητος ότι φοβάσαι τον Θεό. Και έτσι λοιπόν εκείνη την ημέρα θα γίνει η τελική κρίση από ό,τι πράξαμε εμείς μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας και από ό,τι έπραξαν οι άλλοι μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι λοιπόν αδελφοί αγαπητοί πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι σωζόμαστε δια της πίστεως, αλλά πρέπει η πίστη μας να έχει έργα αγαθά. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος με μεγάλη έμφαση λέει δεν είναι άδικος ο Θεός, δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης σας, τον κόπο της αγάπης σας, τον οποίον εδείξατε
Πώς? Και υπηρετήσαντες και υπηρετούντες τους αδελφούς σας. Και μάλιστα θέλει ο Απόστολος Παύλος να σπουδάζουμε για να δείχνουμε καθένας από μας την αυτήν προσπάθεια για να υπάρξει η εκπλήρωση της ελπίδας μέχρι το τέλος, της ελπίδας σε αιώνια ζωής, να εκπληρωθεί η ελπίδα μας. Και πώς θα εκπληρωθεί η ελπίδα μας? Όταν αγωνιζόμαστε, σπουδάζουμε για να υπηρετούμε, καθώς υπηρετήσαμε, να συνεχίζουμε να υπηρετούμε τους Αγίους. Εδώ πρέπει να κάνω μία διευκρίνηση, αδερφοί, πολύ σοβαρή. Κανένας μας δεν έχει δικαίωμα, θα τολμούσα να πω, να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου αν δεν τον θέλει και δεν τον φωνάξει ο άλλος. Γιατί οι πρεσβύτεροι πρέπει να επιμελούνται και αυτή είναι η ευθύνη τους και αυτή είναι η δουλειά τους, τις ψυχές των αδελφών. Αλλά επιμέλεια τι σημαίνει? Όταν κάποιος είναι άρρωστος, έχει κάποια ενόχληση, αυτός φωνάζει τον γιατρό. Δεν ψάχνει να βρει ο γιατρός ποιος είναι άρρωστος για να πάει, να επιμεληθεί. Ο ασθενής φωνάζει. Δεν είναι καλό λοιπόν να λέμε «δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο, δεν ήρθε κανείς στο σπίτι μου». Μπορεί να πει «φώναξα και δεν ήρθαν». Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό είναι κακό. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρεσβύτερος και στην εκκλησία μας και σε όλες τις εκκλησίες που κάποιος θα του πει «έλα σε παρακαλώ γιατί θέλω να προσευχηθούμε» και να πει «δεν έρχομαι». Θα βρει τον πελάτο από τον Θεό. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις. Γιατί? Θα σας πω μια ωραία ιστορία. Γιατί δεν ξέρουμε, αδερφοί, όταν θα πάμε, αν πρέπει να πάμε ή δεν πρέπει να πάμε. Εκτός αν έρθει ο Θεός και μας πει, που γίνεται και αυτό, σήκω και πήγαινε σε αυτό το σπίτι. Εκεί δεν το συζητάμε. Το είπε ο Θεός, ξέρει ο Θεός, βλέπει ο Θεός. Ήτανε να πάω στο σταθμό και πήραμε μια αδελφή την Τάνια και της λέω «θα έρθεις?» Μου λέει «όχι, δεν θα έρθω, γιατί δεν ήξερα ότι θα πάμε». Αλλά καλύτερα λέει, γιατί θα πάω σε μια αδελφή που είναι στο νοσοκομείο. Και είπα εγώ μαζί με τις άλλες αδελφές που είμαστε μαζί, θα πάμε όλοι μαζί στο νοσοκομείο. Με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά πήγαμε και κανονίσαμε να πάμε. Και εγώ ζητάω τη διεύθυνση, που είναι πολύ γνωστό νοσοκομείο, αλλά ήθελα να το βάλω στο GPS για να με οδηγήσει ακριβώς στην πόρτα. Γιατί να γράψω λεωφόρος Αλεξάνδρας, έγραψα λεωφόρος Κηφισίας, με αποτέλεσμα δεν πήγαμε. Και στενοχωρήθηκα και παίρνω τηλέφωνο, λέω «δεν θα έρθουμε». Και λέει η αδερφή «δόξα στο Θεό που δεν θα πάμε, αδερφή, γιατί η αδερφή μας δεν ήθελε να πάμε σήμερα. Θα κάναμε κακό αν πηγαίναμε». Γι' αυτό απρόσκλητος. Ούτε να εκβιάσει τον άλλον το τηλεφώνημά σου «θα έρθω». Όποιος θέλει, και το λέω υπεύθυνα, επίσημα, όποιος θέλει, ό,τι θέλει, από οποιοδήποτε πρεσβύτερο, από οποιοδήποτε διάκονο, από οποιοδήποτε αδελφό, το παραμικρό, ένα τηλέφωνο να κάνει. Και από εκεί και πέρα την ευθύνη πια θα την έχει αυτός που έλαβε το τηλέφωνο. Μην περιμένουμε. Μην περιμένουμε, γιατί δεν πρέπει να επιδιώκουμε να πηγαίνουμε χωρίς τηλέφωνο, χωρίς να μας θέλει κάποιος. Ιδιαίτερα δε όταν είναι ζευγάρι, ποιος σου δίνει το δικαίωμα να πας να ανακατευθείς και να μπεις ανάμεσα στο κεφάλι που είναι ο άντρας και στην γυναίκα που είναι η δόξα του? Μας δίνει κανείς το δικαίωμα να πάμε να ανακατευθούμε μέσα σε μια οικογένεια? Δεν έχουμε κανένα τέτοιο δικαίωμα. Κανένας μας δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Εκτός, ξαναλέω, και αν μας φωνάξουν, γιατί υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, ή αν μιλήσει ο Κύριος. Το να καλέσουμε στο σπίτι μας ανθρώπους είναι υποχρεωσή μας, να ανοίγουμε το σπίτι μας. Όλοι. Χαίρεται ο Θεός όταν ανοίγεις το σπίτι σου και καλείς αδελφούς και αδελφές. Γιατί θα σου πούνε, αν δεν μπορούν, δεν μπορώ να έρθω. Αλλά δεν μπορείς να πεις «έρχομαι» και αν τους βάλεις βάρος. Ξέρετε οι αδελφοί τι κουβαλάνε στην πλάτη τους, ιδίως αν έχουν παιδιά, ιδίως αν έχουν υποχρεώσεις. Είναι δύσκολο να τους επιβαρύνουμε. Τους υπηρετούμε κατά την πρόθεσή τους, κατά τη ζήτηση, κατά την απαίτηση, ακόμη θα έλεγα και απαίτηση.
αλλά όχι να επιβάλλουμε τη βοήθειά μας. Αυτό δεν επιτρέπεται ποτέ, ούτε ο Θεός δεν το κάνει. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέει, αιτείτε και θα σας δοθεί. Ζητείτε, ούτε ο Χριστός δεν το κάνει αυτό. Ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχθεί. Εσείς, όχι εγώ ο Κύριος. Βεβαίως υπάρχει ο ποιμένας, ο οποίος όταν ένα απολωλός πρόβα το χαθεί, ψάχνει και το βρει, αλλά απολωλός και χάνεται. Άλλο χάνεται και ψάχνω να το βρω και προσεύχομαι να το βρω. Δηλαδή χρειάζεται, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε τη σοφία του Θεού αλλά και τη λεπτότητα. Κάποια αδερφή μου είπε σήμερα ότι πρέπει να έχουμε καλή διαγωγή, καλή αγωγή από το σπίτι μας. Να είμαστε ευγενείς, να είμαστε λεπτοί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πράγματα που στενοχωρούν τον άλλον. Αντιθέτως, ό,τι κάνουμε θα είναι να χαίρεται ο άλλος. Ό,τι λέμε είναι να χαίρεται το άλλος. Ο άλλος έχει βάρος. Δεν χρωστάει τίποτα αν το προσθέσεις και τη δική σου αγένεια, τη δική σου ασέβεια ή τη δική σου αφροσύνη. Γιατί να τον επιβαρύνεις και να πάει σπίτι του στενοχωρημένος, ενώ μπορείς να του πεις δύο καλά λόγια και να πάει σπίτι του χαρούμενος. Πρέπει να προσφέρουμε χαρά, να είμαστε αίτιοι χαράς και ευλογίας στον άλλον. Τα μούτρα μας πρέπει να είναι αγριεμένα, πρέπει να είναι χαρούμενα, πρέπει να είναι ευτυχισμένα, να είναι γεμάτο χαμόγελο. Τα χέρια μας να χαϊδεύουν, να μην χαστουκίζουν. Τα λόγια μας να μην πληγώνουν, να παρηγορούν και να ενισχύουν. Ο Θεός να μας δώσει, γιατί όμως να μας δώσει? Γιατί αυτό είναι το θέλημά Του, αλλά και γιατί από αυτό θα κριθούμε. Από αυτό θα κριθούμε. Τι λέει λοιπόν ο Κύριος μας όταν θα χωρίσει στην κρίση τη μεγάλη και θα βάλει όπως ο βοσκός στα δεξιά τα πρόβατα και στα αριστερά τα ερείβια? Θα γυρίσει προς τους εκ δεξιών και θα τους πει: έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου. Οι ευλογημένοι, όχι οι αγριεμένοι, όχι οι θυμωμένοι, όχι οι καταλαλούντες, αλλά οι ευλογημένοι του πατρός μου ελάτε. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το μήνυμα μου δώσε ο Θεός, να εξητήσουμε να είμαστε οι ευλογημένοι του Θεού, αδελφοί. Όλοι μας οι ευλογημένοι του πατρός. Και ευλογημένοι του Πατρός θα είμαστε όταν δίνουμε χαρά, παρηγοριά στον άλλον, όταν τον ενισχύουμε, όταν του λέμε ένα λόγο και ανεβαίνει και δεν τον καταρακώνουμε, δεν τον βουλιάζουμε. Έχει που έχει τα προβλήματά του. Εμείς τι θα του δώσουμε? Χέρι να τον βοηθήσουμε. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου. Αυτή είναι η περιγραφή. Οι ευλογημένοι, και εγώ θέλω και εμείς, και εγώ θέλω όλοι μας να είμαστε ευλογημένοι του Πατρός μας. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μας. Γιατί? Γιατί αργότερα ξέρετε τι θα πει προς τους εξ αριστερών: υπάγεται απ' εμού οι κατηραμένοι. Για σκεφτείτε, αδερφοί. Και ποιος είναι ο καταραμένος? Αυτός που δεν δίνει χαρά, αυτός που δεν δίνει παρηγοριά, αυτός που δεν είναι με την καρδιά του γεμάτη από την αγάπη του Θεού, πλημμυρισμένη δια Πνεύματος Αγίου. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε την ετοιμασμένη για σας, τους ευλογημένους του Πατρός μου, κληρονομήσετε για σας τη βασιλεία, την ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου. Δηλαδή ο Θεός όταν έφτιαξε τον κόσμο έφτιαξε και τη βασιλεία, τη δική του, για τους ευλογημένους του Πατρός. Τα έχει έτοιμα όλα και εξηγεί. Ακούστε τι ωραία ερμηνεία: επίνασα και μου εδώκατε να φάγω. Τι σημαίνει επίνασα? Επίνασα είναι το φαΐ, αλλά μπορεί να πεινάει κανείς και για παρηγοριά να είναι πεινασμένος. Να είναι πεινασμένος και για απελπισία, να είναι απελπισμένος για ελπίδα, να είναι πεινασμένος για χαρά. Τον βλέπεις πεινασμένο, έρχεται και σου λέει πεινάω. Εσύ τι θα κάνεις? Θα του πεις θα φύγει από εδώ? Αν λέει ο αδελφός σου έχει ανάγκη και εσύ του λες πήγαινε ο Κύριος να σε ευλογήσει,
τότε δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Επίνασα και μου δώσατε να φάγω. Και βεβαίως θα τον ρωτήσουν μετά οι μαθητές, πότε σε είδαμε πεινασμένο, Κύριε? Και εξηγεί: πεινασμένο δεν είδατε εμένα, είδατε τον ελάχιστο αδελφό μου και εκεί είμαι εγώ. Εκεί ήμουνα εγώ, δεν θα μπορούσε. Και κοιτάξτε, αδερφοί, σήμερα που προσευχόμουν και το διάβαζα, πόσο σοβαρό είναι. Δεν μπορούσε ο Θεός να του δώσει να φάει. Τι λέτε? Δεν μπορούσε να βρει τρόπο να τον χορτάσει? Γιατί τον άφησε πεινασμένο? Για να φανούν οι δόκιμοι, να φανεί η ψυχή σου, να φανεί η καρδιά σου. Γι' αυτό λέει, μη φωνάζετε, λέει, στο σπίτι σας αυτούς που έχουν να φάνε, γιατί θα σας φωνάξουν και πήρατε το μισθό σας. Στο σπίτι σου ποιος θα φωνάξεις? Τους πεινασμένους, τους διψασμένους, τους απογοητευμένους, τους απελπισμένους. Μου λένε, δεν με έχεις φωνάξει ποτέ εμένα. Λέω, εγώ βλέπω ότι είσαι μια χαρά εσύ. Άλλοι έχουν ανάγκη. Και δεν φωνάζουμε και δεν πρέπει να φωνάζουμε με προσωποληψία. Όχι με προσωποληψία, με σοφία. Με σοφία. Είναι ένας καινούριος που δεν έχει ακόμη στερεωθεί. Είναι ένας ταλαιπωρημένος που θέλει βοήθεια. Φώναξέ τον. Έλα σπίτι μου, σε παρακαλώ. Άλλο είναι το κακό. Παίρνω τηλέφωνο να έρθω σπίτι σου. Όχι, δεν μην πας σπίτι του. Ξέρεις σε τι κατάσταση είναι. Βεβαίως δεν θα πας σπίτι του, επειδή το θες εσύ. Αν σε φωνάξει, τρεχάλα. Τρεχάλα θα πας. Τελευταία, ένας αδερφός που δεν θεωρούσα ότι έχει ανάγκη και δεν έχει, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, θα έρθει σπίτι μου. Του λέω, έχω τώρα κάποια προβλήματα αυτή τη βδομάδα, σε λίγες μέρες. Μετά μου ξαναλέει, θα έρθει σπίτι μου. Έχω κάτι δυσκολίες τώρα, έχω κάτι ξένος. Αλήθεια έλεγα, δεν έλεγα ψέματα. Αλλά δεν το έπαιρνα σοβαρά, γιατί δεν τον θεωρούσα ότι έχει ανάγκη. Ότι ήταν μια καλή κοινωνία μεταλλήλων. Τρίτη φορά, τέταρτη φορά. Μετά είδα ότι διαφορετικά ήταν τα πράγματα. Και πήγα και προσευχήθηκα, ζήτησα συγγνώμη και μου είπε ο Θεός, καθαρά, όποτε σε φωνάζουνε άμεσα θα πηγαίνεις, γιατί είσαι δούλος μου και γιατί όλοι είμαστε δούλοι. Δεν μπορούμε να τον αφήνουμε τον άλλον. Σε πέρι σου λέει, μπορείς να προσευχηθείς? Και λες, ναι, εγώ το κάνω δυστυχώς και μερικές φορές το ξεχνάω. Και δεν παίρνουν, προσευχήθηκες? Πω, το ξέχασα, αδερφή μου. Τώρα αγωνίζομαι να το σημειώνω για να μην τα ξεχνάω. Αλλά αδερφή, αυτή είναι η δουλειά μας. Ο χριστιανός έχει μια δουλειά και η δουλειά του είναι τους πεινασμένους, τους διψασμένους, τους ξένους, τους φυλακισμένους. Και μην το πάτε όλο στο φυσικό, στα φυσικά χαρακτηριστικά. Πιο σοβαρά είναι, πιο αυστηρή, πιο άγρια είναι η πείνα, η δίψα στα πνευματικά. Η φυλακή, τα δεσμά. Η ξενιτιά, ξέρεις τα πει ξενιτιά, να μην έχεις κανένα, ναι, και να είσαι μόνος σου σε ένα ξένο τόπο. Και δεν μιλάω να είσαι Έλληνας και να είσαι Αυστραλία ή να είσαι Αλβανός και να είσαι Ελλάδα. Ξενιτιά, η ξενιτιά από την παρουσία του Θεού, η φυλακή, τα δεσμά του διαβόλου. Και τι λέει? Τα λέει τόσο όμορφα ο Κύριος μας, που θα ήμασταν απολόγητοι εκεί πάνω. Αναπολόγητοι θα είμαστε. Πείνασα και δεν το σκεφτήκατε, μου δώσατε και έφαγα. Τέλειωσε. Δεν κάθισε να ψάχνεις, να δεις και να πεις και τι θα κάνω και πώς θα το κάνω και τι κάνει αυτός και εγώ θα το κάνω και γιατί να μην το κάνει αυτός και γιατί να το κάνω εγώ. Αυτά είναι όλα πονηριές, σκέψεις απτελείως πονηρές. Τον είδες πεινασμένο, πήγαινε δώσ' του να φάει. Πήγαινε παρήγο, τον βλέπεις ότι είναι σκυθροπός, στενοχωρημένος. Άμα τον βλέπεις νευριασμένο, φύγε. Δεν μπορείς να του κάνεις τίποτα. Αν τον βλέπεις αγριεμένο και τη φάτσα του έτσι, φύγε μακριά. Είναι το κακό, φύγε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκεί.
Όταν όμως τον βλέπεις λυπημένο, τον βλέπεις πονεμένο, τον βλέπεις κυθροπό, τον βλέπεις με αγωνία, πήγαινε να τον βοηθήσεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, να τον χαϊδέψεις λίγο. Λίγο. Διψασμένος, η δίψα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Ξέρεις, θα πει δίψα, την πει να την αντέχεις, τη δίψα δεν την αντέχεις. Διψασμένος για τη δικαιοσύνη του Θεού. Διψασμένος για έλεος. Διψασμένος για σπλάχνα Θεού. Πήγαινε να το ξεδιψάσει τον άνθρωπο. Το λάθος που κάνουμε εμείς είναι ότι πηγαίνουμε στους μεγάλους. Ενώ ο Χριστός τι θέλει, να πηγαίνουμε στους ελαχίστους, στους μικρούς. Ψάξε να βρεις ποιος είναι ο πιο μικρός, ο πιο ελάχιστος και θα συναντήσεις τον Χριστό. Στον πιο ελάχιστο θα συναντήσεις τον Χριστό. Δεν πρόκειται να τον συναντήσεις τον μεγάλο τον Χριστό. Σε αυτούς που θεωρούνται μεγάλοι. Δεν θα τον βρεις τον Χριστό εκεί. Εκεί θα βρεις τον μεγάλο αδερφό. Αλλά στον ελάχιστο θα βρεις, αδερφοί, τον Χριστό. Και συνεχίζει. Γυμνός ήμουνα. Γυμνός βέβαια. Τι θα πει γυμνός? Γυμνός να μην έχει ρούχα. Δεν είναι τόσο σημαντικό να μην έχω δεύτερο κουστούμι. Το πιο σημαντικό να είμαι γυμνός από τα λευκά ημάτια που μου δίνει ο Χριστός. Να έχω αμαρτήσει και μην μπορώ να συγχωρέσω τον εαυτό μου. Να είμαι απογοητευμένος γιατί έχω κάνει λάθη. Γιατί έχω κάνει αδικίες. Και να αισθάνομαι, να με βαραίνει η συνείδησή μου, να με βαραίνει η καρδιά μου, να με βαραίνει ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου. Τον βλέπεις ότι είναι γυμνός ο άνθρωπος. Πήγαινε ντύστονε, πήγαινε προσευχή σου, πήγαινε χάιδεψέ τονε. Ο γυμνός μπορεί να είναι ο άνεργος. Ξέρεις θα πει άνεργος? Εγώ έχω τη σύνταξή μου και είμαι μια χαρά, που λέει ο λόγος. Γιατί μου την κόβουνε κι αυτοί. Αλλά ξέρεις θα πει άνεργος? Να ανοίγεις το συρτό, φοβερό. Να ξυπνάς και να μην έχεις δουλειά. Πήγαινε πάρτον, αγκάλιασέ τονε. Πήγαινε προσευχή σου, πήγαινε ντύστονε με την παρουσία του Θεού. Βλέπεις κάποιον έκανε αμαρτία. Γιατί εσύ δεν έχεις κάνει ποτέ αμαρτία? Ποτέ? Και τον αμαρτωλό τον περιφρονείς? Ή τον ξεφτιλίζεις? Ή τον κατηγορείς? Πήγαινε ντύστονε. Για να θυμηθούμε λίγο τον Νόε με τα παιδιά του, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Ωραία, ξεγυμνώθηκε ο πατέρας τους. Μέθησε. Και ξεγυμνώθηκε. Πήγε ο Σιμ πίσω-πίσω την πλάτη και τον έντισε. Πήγε ο Ιάφεθ, τον έντισε. Πήγε ο Χαμ, χαχαχαχα, για κοίτα τόνε. Γυμνός. Είδε τη γύμνωση του πατέρα του, μα εμείς τη γύμνωση του αδελφού μας θα δούμε. Ή θα τον σκεπάσουμε και θα τον καλύψουμε, αλλά η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και αυτά, αδελφοί αγαπητοί, δεν τα θα τα κάνουμε τότε. Τώρα θα τα κάνουμε. Τότε θα πάρουμε αυτό που έχει ετοιμασμένο ο Θεός για μας. Την Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα θα πάρουμε τον κόπο, το έργο, τη θυσία και την ταλαιπωρία. Γυμνός ήμουν και με νεδίσατε. Με ντύσατε, βέβαια, με ντύσατε. Γιατί έκανα λάθος, γιατί έκανα αμαρτία. Εάν δεν θέλει να ντυθεί άλλο πράγμα, δεν θέλει να ντυθεί αυτός. Του λες τι πρέπει να κάνεις, δεν δίνει σημασία. Ρε παιδάκι μου, πρέπει να μετανοήσουμε, πρέπει, δεν δίνει σημασία. Είναι κακό, φύγε. Βλέπεις το κακό, φύγε. Ασθενής ήμουν. Εδώ ασθενής ξέρετε τι θα πει. Αδύναμος. Δεν είναι ο άρρωστος. Αλλά μπορεί και ο άρρωστος είναι αδύναμος. Δεν έχει δύναμη να σηκώσει ένα κιλό. Έχει χάσει τη δύναμη της πίστης του. Έχει χάσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έχει χάσει τη δύναμή του. Εσύ τι θα κάνεις? Ασθενής ήμουν. Λέει, με επισκεφθήκατε. Ναι, αλλά εσύ είπες προηγούμενα να μην επισκεπτόμαστε. Ναι, αλλά είναι ασθενής αυτός. Είναι αδύναμος. Αυτόν πρέπει να τον επισκεφθούμε εξάπαντος. Πώς θα τον επισκεφθούμε? Με τάκτ, με ευγένεια,
με ευσέβεια, με καλοσύνη. Και τέλος, εμφυλακή ημιν. Αυτός είναι ο φυλακισμένος, είναι ο χειρότερος από όλους. Τα δεσμά της αδικίας, τα δεσμά της, του φόβου. Ξέρεις θα πει να φοβάται το θάνατο άλλος. Είναι το όπλο του διαβόλου, ο φόβος του θανάτου. Τα δεσμά των παθών, τα δεσμά, δεμένος ο άνθρωπος. Τι θα κάνουμε τώρα. Ήλθατε προς εμέ. Είναι δεμένος, δεν μπορεί να κουνηθεί. Πήγαινε κοντά του. Πήγαινε, πλησίασέ τον. Πλησίασέ τον, άγγιξέ τον. Γιατί αυτό θα το συναντήσεις. Και ξέρετε αδερφοί, θα σας πω και κάτι που είναι κρίνο, πάρα πολύ σοβαρό. Μην νομίζουμε ότι αυτό ισχύει για όλους. Πρώτα ισχύει για την οικογένειά μας. Τη γυναίκα μας, τα παιδιά σας, τα παιδιά μας. Μπορεί να είναι πεινασμένα, μπορεί να είναι διψασμένα, μπορεί να είναι δεμένα, μπορεί να είναι φυλακισμένα. Τι θα κάνουμε, θα τα εγκαταλείψουμε. Ναι, αλλά εσύ δεν είπες ότι όταν βλέπεις το κακό να φεύγεις. Το κακό ναι, αλλά αυτός είναι δεμένος και θέλει βοήθεια να ελευθερωθεί. Αν του αρέσει η φυλακή, αν του αρέσει η αμαρτία, φύγε. Αλλά μπορεί να θέλει, αλλά δεν μπορεί. Ο Θεός να μας δίνει, αδελφοί αγαπητοί, αυτά τα σπλάχνα, γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα αγάπης. Δεν είναι αποτέλεσμα ούτε σοφίας, ούτε σύνεσης. Είναι αποτέλεσμα αγάπης. Και υπάρχουν δύο μορφές αγάπης στο χριστιανό. Η αγάπη προς τον αδελφό μας, που λέει η Γραφή, η αγάπη του Χριστού μας συσφίκει, μας ενώνει. Και μετά είναι η αγάπη προς όλους τους άλλους, τους πλησίους μας, τους εχθρούς μας, που είναι εγκεχημένοι στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Όλους αγαπάει. Όλους. Όλους. Ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θέλει να έρθει, να έρθουν όλοι οι άνθρωποι σε μετάνοια. Η Χριστότητα του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια. Και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη Χριστότητα του Θεού που αποκαλύπτεται μέσα από την υπακοή του Ευαγγελίου. Στους άλλους ακριβώς το αντίθετο. Και ξέρετε, διάβαζα κάτι σήμερα νομίζω ή εχθές, στην επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, αν το βρω και τώρα, λέει, το βρήκα, αγαπητοί ας αγαπόμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Και ακούστε, και πάσος της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Δεν μπορεί να αγαπάει ένας άνθρωπος που δεν είναι αναγεννημένος. Δεν μπορεί να αγαπάει. Όποιος είναι αναγεννημένος αγαπάει. Αλλά αναγεννημένος τι σημαίνει, σωσμένος, να διατηρείται η σωτηρία του. Τώρα μιλάει για όλους τους άλλους, οι άλλοι δεν μπορούν να αγαπάνε. Γιατί δεν γνωρίσαν το Θεό. Και θα κάνει εκδίκηση ο Χριστός σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και σε αυτούς που δεν υπακούνε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα κάνει εκδίκηση ο Χριστός. Δηλαδή κάποιοι από μας θα δούνε το Χριστό εκδικητή, αν σήμερα που είναι η μέρα σωτηρίας δεν επιστρέψουμε και πούμε συγχώρεσέ μας Θεέ μου. Δεν θέλεις να δεις τον Χριστό εκδικητή? Θα μου πεις με φοβίζεις. Δεν φοβίζω κανέναν, τον εαυτό μου, για τον εαυτό μου φοβάμαι. Αλλά είναι γραμμένο. Θα κάνει εκδίκηση σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και σε αυτούς που δεν υποτάσσονται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και ποιοι είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν το Θεό? Είναι αυτοί που δεν αγαπάνε τον αδερφό τους. Το λέει, βέβαια το λέει. Αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του δεν γνωρίζει το Θεό. Δεν τον γνωρίζει το Θεό. Τον ελάχιστο αδερφό του. Και όλους βέβαια τους αδερφούς. Οι άλλοι είναι οι κατηραμένοι του πατρός. Είτε δεν αναγεννήθηκαν ποτέ, γιατί δεν ζήτησαν τον Χριστό, είτε αναγεννήθηκαν και έχασαν τη σωτηρία τους. Γιατί δεν έδωσαν σημασία στα λόγια του Θεού. Σε αυτούς τι θα πει? Υπάγεται απέ μου. Φοβερό. Ξέρεις τι θα πει να σου πει ο Χριστός? Φύγε από μένα. Και δεν θα το πει μόνο τότε, και τώρα το λέει. Αν πηγαίνεις αμετανόητος, αν πηγαίνεις σκληρός, αν πηγαίνεις άγριος, τι θα σου πει? Έλα. Αντιθέτως τι λέει? Έλθετε προς με πάντες οι φορτισμένοι
κυκοποιώντας. Και εγώ θα σας αναπαύσω, και αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει πρώτον να παρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να ακολουθεί τον Χριστό. Δεν μπορούμε, αδερφοί, να παίζουμε με τη σωτηρία μας. Το αύριο δεν μας ανήκει. Δεν ξέρω αν όλοι σήμερα το βράδυ θα ξυπνήσουμε. Και δεν ξέρω και αν γίνει σήμερα το βράδυ η αρπαγή. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αδελφοί. Έτοιμοι, μάλιστα λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός ο δικός σας. Δεν το ξέρετε. Επειδή αυτό θα είναι σαν ένας άνθρωπος που αποδήμησε, αφήκε την οικίαν αυτού και έδωκε εις τους δούλους αυτού την εξουσία να κάνουν ό,τι θέλουν στον οίκον του, και σε κάθε έναν έδωσε το έργο του και στο θυρωρόν προσέταξε να γρυπνεί. Να είναι ο οίκος του Κυρίου. Έχει φύγει ο Χριστός, θα έρθει όμως. Είναι εις αποδημία, θα έρθει. Και σε όλους έδωσε εξουσία. Έδωσε το έργο του στον καθένανε και τον θυρωρό τον προσέταξε να αγρυπνεί. Ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν. Δεν μπαίνει όποιος θέλει μέσα στην εκκλησία. Και δεν βγαίνει όποιος θέλει. Ο Χριστός είναι που προσθέτει και ο Χριστός είναι που βγάζει. Μέλλω να σε εξεμέσω. Θα σε εκβάλω εκ των οίκων. Αυτός είναι ο θυρωρός. Και αγρυπνεί. Δεν μπορεί να αφήσει ένα λύκο μέσα στα πρόβατα και να τους σκανδαλίζει όλους και να τους πληγώνει όλους και να κοροϊδεύει όλους και να κακολογεί όλους. Πώς θα τον αφήσει? Είναι ο θυρωρός. Και εμείς τι είμαστε? Έχουμε καθένας την εξουσία που μας έχει δώσει ο Θεός και το έργο που μας έχει δώσει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να αγρυπνούμε, να προσέχουμε και να προσευχόμεθα, γιατί δεν ξέρουμε πότε είναι ο καιρός. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέρα ή το μεσονύκτιον ή όταν φωνάξει ο αλέκτορ ξημερώματα ή πρωί. Μήποτε ελθόν εξέφνης σας βρει κοιμωμένους και όσα λέγω προς εσάς προς πάντας λέγω. Αγρυπνείτε. Ας εγερθούμε λοιπόν, αδελφοί, εκ του ύπνου, να ξυπνήσουμε και να πάμε σήμερα στον Κύριο, και τώρα που θα σηκωθούμε να προσευχηθούμε, να πούμε: Κύριε, θέλω να είμαι στους ευλογημένους του Πατρός. Πόσο χτύπησε στην καρδιά μου, έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου, και λέω: θα είμαι εγώ εκεί μέσα? Θα είμαι? Θα είσαι? Βόηθα μας, Κύριε, να είμαστε. Έτσι, αδέρφια μου, βόηθα μας να είμαστε. Και ξέρετε πόσο εύκολα μπορούμε να το χάσουμε αυτό. Από μια σαχλαμάρα, από μια καρδιά χαλασμένη, από ένα θυμό, από μια οργή, από μια πίκρα, από μια ζήλια, από μια κακία. Πόσο εύκολα μπορούμε να χάσουμε, να ακούσουμε: έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου και κληρονομήσατε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας από καταβολής κόσμου. Κάνε μας σήμερα, Κύριε, εκ των ευλογημένων του Πατρός. Γιατί η μεν θα πάνε η ζωή αιώνιον, η δε η σκόλασιν αιώνιον. Δεν ξέρω τι σ' αρέσει και τι σε φοβίζει πιο πολύ, η ζωή αιώνιος ή η κόλαση αιώνιος. Αλλά δεν είναι για τους άλλους, είναι για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Και για μας και για τους δικούς μας και για τα αδέλφια μας και για όλα. Γι' αυτό να αγωνιστούμε, αδερφοί. Να αγωνιστούμε, να βοηθήσουμε να είμαστε όλοι από αυτούς που ο Κύριος λέει ευλογημένοι του Πατρός μου. Αμήν, αδέρφια μου. Θέλω να είμαι εκ των ευλογημένων του Πατρός. Φοβάμαι μην τυχόν και χάσω αυτή την ευκαιρία που μου δίνει σήμερα ο Χριστός. Γι' αυτό να κάνουμε αυτά που κάνουν οι ευλογημένοι του Πατρός. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Αμήν. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Γιατί χωρίς τη χάρη του Χριστού δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Χωρίς το έλεος του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Χωρίς τον έλεγχο του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου δεν μπορούμε να σταθούμε.
Και ο κάθε ένας από εμάς ξέρει τον ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο, τον κατακρίνει η καρδιά του, τον ελέγχει η συνείδησή του. Όλοι έχουμε έναν έλεγχο και αυτό είναι δώρο Θεού. Εάν λέει σε κατακρίνει η καρδιά σου, δεν πας καλά. Αν η καρδιά σου όμως δεν σε κατακρίνει, ό,τι ζητάς θα λαμβάνεις, γιατί έχεις παρησία, επειδή ζητάς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ευλογημένη του Πατρός μου. Ήθε να είμαστε όλοι μας, να μας βοηθήσει ο Θεός. Μη χάσουμε την ευκαιρία. Τελειώνουν, αδερφοί, τα ημέρες. Μη χάσουμε την ευκαιρία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη χάσουμε την ευκαιρία. Με φόβο Θεού να εξητήσουμε να είμαστε οι ευλογημένοι του Πατρός μου. Αμήν. Να σηκωθούμε να